δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Νομίζω ότι αν τα αποκριθήκατε, παρά την ηχθιά, εσύ πώς το έζησες? Δυστυχώς για άλλη μια φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα πληρώνουμε τα λάθη μας που κάνουμε και κάποια νεκρά διαστήματα που έχουμε στο παιχνίδι δυστυχώς. Το 2-3 μας αφήνει έτσι μια πικρή γεύση, αφού κατά διαστήματα θεωρώ ότι είχαμε την υπεροχή στο παιχνίδι και θα μπορούσαμε να είχαμε φύγει με βαθμολογικό κέρδος. Αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, δεν μας άφησε πολλά περιθώρια μετά το 3-0. Πού πιστεύεις εσύ ότι χάθηκε το παιχνίδι? Στο νεκρό διάστημα που είχαμε στα 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Θεωρώ ότι εκεί το 0-3 δεν μας άφησε πολλά περιθώρια. Εσύ παίξες βασικός προφοραφόδος. Πώς το ειδικάς ένα παιχνίδι μοντάς την έδρα μια μεγάλη ομάδα. Πώς ήταν η εμπειρία, πώς συνέχεσαι για την απόδοση στο όταν προέρχεσαι από τον πάγκο, σίγουρα και δεν έχεις αρκετά παιχνίδια στα πόδια σου και όταν μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα από το τελευταίο σου επίσημο παιχνίδι, σίγουρα τα επίπεδα συγκέντρωσης πάντα πρέπει να είναι όσο πιο ψηλά γίνεται. Εγώ με τη σειρά μου οπότε κληθώ, θέλω να πιστεύω ότι το κάνω αυτό όσο καλύτερα μπορώ. Έτσι και σήμερα, αν και δεχτήκαμε 3 γκολ, δεν μπορώ να πω ότι είμαι αυτή ευχαριστημένη όλη τη δική μου αποδοσία, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα ακολουθούν και άλλα παιχνίδια στη συνέχεια. Η συνέχεια για τον Απόλλωνα είναι το πρωτάθλημα και να τερμίνει την ΑΕΛ. Φαντάζομαι ότι για εσάς μόνο νίκη υπάρχει. Ναι, σίγουρα δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη στο Κυριακάτικο Ντέρμπι. Μετά τις δύο απώλειες που είχαμε με δόξα για ανόρθωση, πρέπει να επανέλθουμε στις νίκες, στο Λεμεσιανό Ντέρμπι, που θα είναι το καλύτερο βάλσαμο για μας. Για την εικόνα στις κερκίδες, που ήταν εμφάνιση η απουσία των του Απόλλωνα, αλλά ιδιαίτερος και την παρουσία των Γερμανών με τους πολιούς. Σίγουρα η απουσία των δικών μας οπαδών μας στεναχωρεί. Θέλουμε να τους πούμε στο πλάι μας πάντα. Δυστυχώς όπως έχουν έρθει τα πράγματα, όμως έχουν διαλέξει το δικό τους κομμάτι. Δεν με αφορά αυτό. Απλώς αυτό που θέλω να επισημάνω ότι οι οπαδοί της Άιντραχτ σήμερα έδωσαν πραγματικά μαθήματα οπαδισμού και είναι χαρά να παίζεις πίσω από τέτοιο. Εντάξει.